ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία, θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως κάθε Κυριακή στις 7.30 το βράδυ, το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος των 300 λιρών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία, του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας, www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0207 1244 057 και 074 1140 6562. Επαναλαμβάνω, 0207 1244 057 και 074 1140 6562. Αγαπητοί τηλεθεατές, στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε την Πινελόπη Δέλτα. Η Πινελόπη Δέλτα είναι η συγγραφέας που μας κράτησε από το χέρι και μας οδήγησε στη μαγεία στα παιδικά μας χρόνια. Παραμύθι χωρίς όνομα, τον καιρό του Βουργαροκτώνου, τα μυστικά του Βάλτου. Όμως, η Πινελόπη Δέλτα, αδελφή του Αντώνη Μπενάκη και προγιαγιά του σημερινού πρωθυπουργού, είχε μια ζωή γοητευτική και δεμένη με την ιστορία του τόπου. Η Πινελόπη Δέλτα ήταν Ελληνίδα συγγραφέας, γνωστή κυρίως από τα ιστορικά της μυθιστορήματα για παιδιά, η σημαντικότερη ίσως γυναικεία φυσιογνωμία στις κρίσιμες για τον ελληνισμό πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τρίτο παιδί του Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βυργινίας Χορέμη, είχε δύο μεγαλύτερα αδέρφια, την Αλεξάνδρα και τον Αντώνη, το γνωστό τρελαντώνη του ομώνυμου βιβλίου της, ενώ μετά τη γέννηση της Πινελόπης ακολούθησαν άλλα τρία παιδιά, ο Κωνσταντίνος που πέθανε σε ηλικία 2 χρονών, ο Αλέξανδρος και η Αργίνη. Γόνος της οικογένειας Μπενάκη μετακόμισε προσωρινά στην Αθήνα το 1882 μαζί με τους δικούς της, όπου η Πινελόπη παντρεύτηκε τον πλούσιο φαναριώτη έμπορο Στέφανο Δέλτα το 1895. Μαζί του απέκτησε τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Βυργινία και την Αλεξάνδρα. Επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια το 1905, όπου η Πινελόπη γνώρισε τον Ίωνα Δραγούμη, τότε υποπρόξενο της Ελλάδας, στην Αλεξάνδρεια. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένας μεγάλος έρωτας. Η Πινελόπη όμως δεν μπορεί να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή της απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η πλατωνική αυτή σχέση της Πινελόπης Δέλτα με τον Δραγούμη τελειώνει το 1908, όταν αυτός συνδέεται με τη Μαρή Κακοτοπούλη. Το 1910 εγκαινιάστηκε η μακρόχρονη αλληλογραφία της Δέλτα με τον Γάλλο βυζαντινολόγο Γκιστάβ Σιλμπερζέ, όπου τη βοηθά στη συγγραφή των μυθιστορημάτων της, τα σχετικά με τη βυζαντινή ιστορία. Η Δέλτα, που είχε μετακομίσει στη Φραγκφούρτη το 1906, εκδίδει το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Για την πατρίδα» το 1909. Το μυθιστόρημα εκτιλήσεται κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σύντομα ακολουθεί και το δεύτερο μυθιστόρημά της, «Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου». Το στρατιωτικό κίνημα του Γουδί το 1909 την εμπνέει να γράψει το παραμύθι χωρίς όνομα, του οποίου συγγραφή έγινε το 1911. Το 1913 η οικογένεια Δέλτα επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και το 1916 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, όπου ο πατέρας της, Δέλτα Εμμανουήλ Μπενάκης, είχε εκλεγεί δήμαρχος. Ανέπτυξαν στενή φιλία με τον Ελευθέρω Βενιζέλο, τον οποίο και προσκαλούσαν συχνά στην εξοχική τους οικία στην Κηφισιά. Το 1925 εκδίδεται «Η ζωή του Χριστού», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της κλήρυνσης κατά πλάκας, ασθένειας που θα την ταλαιπωρήσει μέχρι το θάνατό της. Το 1929 ξεκίνησε τη συγγραφή της τριλογίας «Ρωμιοπούλες», η οποία τελείωσε το 1939 και είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα το οποίο αφηγείται σε τρεις τόμους στη ζωή της Δέσποινας Κρινά Δαπέργολα, μιας δραστήριας γυναίκας που η κοινωνία της εποχής της την περιόριζε σε ένα χρυσό κλουβί. Το πρώτο βιβλίο, «Το Ξύπνημα», καλύπτει γεγονότα των ετών 1895 έως 1907. Η «Λαύρα» καλύπτει τα έτη 1907 έως 1909 και το «Σούρουπο» τα έτη 1914 έως 1920. Εν τω μεταξύ εκδόθηκαν άλλα τρία μυθιστορήματά της. Ο Τρελαντώνης το 1932, όπου περιγράφει τις περιπέτειες του αδερφού της όταν όλα τα αδέρφια της ήρθαν από την Αίγυπτο να περάσουν το καλοκαίρι με τη θεία τους σε ένα σπίτι του Τσίλερ στον Πειραιά. Ο Μάγκας το 1935,
η ζωή στην Αλεξάνδρεια με τα μάτια του μικρού σκυλιού της οικογένειας και τα μυστικά του βάλου του το 1937, όπου η ιστορία εκτελήσεται γύρω από τη λίμνη των Γιαννητσών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1941 ο Φίλιππος Δραγούμης εμπιστεύεται στη Δέλτα τα ημερολόγια και το αρχείο του αδερφού του Ίωνα Δραγούμη, στα οποία η Δέλτα πρόσθεσε περίπου 1.000 χειρόγραφες σελίδες με σχόλια για το έργο του Δραγούμη. Στις 27 Απριλίου 1941, η μέρα κατά τα οποία τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα, η Πινελόπη Δέλτα προσπαθεί να αυτοκτονήσει παίρνοντας δηλητήριο και τελικά φεύγει από τη ζωή 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου 1941, ενώ είχαν ήδη προηγηθεί άλλες δύο απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν. Στον τάφο της, στο κήπο του σπιτιού της, χαράχτηκε η λέξη «σιωπή». Το 2012 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τετράγωνο η βιογραφία της από την Μίτση Πικραμένου με τίτλο «Η κυρία με μαύρα». Το 2014 εκδόθηκε το τελευταίο της ανέκδοτο έργο «Ρωμιοπούλες» από τις εκδόσεις Ερμής, το οποίο παρέμενε ανέκδοτο εδώ και 75 χρόνια. Κυκλοφόρησε με επιμέλεια του δισέγγονού της, Αλέκου Ζάνα, ενώ βαθιά πατριώτισσα έβαλε τέλος στη ζωή της στις 2 Μαΐου του 1941, μια μέρα μετά την εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα. Η Πινελόπη Δέλτα γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1874. Εκεί έζησε μέχρι και την εφηβεία, αν και ταξίδευε συχνά με την οικογένειά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την καταγραφή της ζωής της στο ιστορικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Το μεγαλοαστικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε της παρήχε κάθε δυνατότητα για παιδεία και πνευματική καλλιέργεια, ενώ η αυταρχική ανατροφή κυρίως της μητέρας της διαμόρφωσε μια εύθραστη προσωπικότητα που αρκετές φορές θεωρούσε ως μόνη διέξοδο το θάνατο. Ο γάμος με τον επιχειρηματία Στέφανο Δέλτα ήταν η λύτρωσή της από το οικογενειακό περιβάλλον και ταυτόχρονα ο δρόμος για την πνευματική της ανάπτυξη και ωριμότητα. Από το γάμο αυτό απέκτησε τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Βιργινία και την Αλεξάνδρα, τις οποίες ανέθρεψε υποδειγματικά. Το έμφυτο συγγραφικό της ταλέντο εκδηλώθηκε ήδη από την παιδική της ηλικία. Η προσφορά της στην παιδική λογοτεχνία υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη του παιδικού βιβλίου, σε μια εποχή που το είδος του εξέλιπε. Τα έργα της, εμπνευσμένα κυρίως από τα εθνικά ιστορικά γεγονότα, γαλούχησαν πολλές γενιές ελληνοπαίδων και παραμένουν επίκαιρα μέχρι τις μέρες μας. Ανεξίτηλα στις παιδικές μας μνήμες έχουν μείνει τα «Παραμύθι χωρίς όνομα», «Τον καιρό του Βουγγαροκτώνου», «Τα μυστικά του Βάλτου», «Ο Μάγκας» και το πλέον αγαπητό «Ο Τρελαντώνης», διήγημα για τον αδελφό της Αντώνη Μπενάκη. Είχε γίνει μέλος σε πολλά επιστημονικά σωματεία και εταιρείες, συμβάλλοντας με κάθε μέσο στην προώθηση των γραμμάτων και του πολιτισμού. Μεγάλη θεωρείται και η συμβολή της στη συγκέντρωση προφορικών πηγών της σύγχρονης ιστορίας, ξεκινώντας με τις καταγραφές των απομνημονευμάτων των Μακεδονομάχων, οι οποίες αποτελούν σήμερα πολύτιμες ιστορικές πηγές, ενώ κατόρθωσε να συλλέξει προφορικές μαρτυρίες και διηγήσεις για τα πιο σημαντικά πολιτικά και πολεμικά γεγονότα του καιρού της. Η ευαισθησία της στα εθνικά θέματα και η οικογενειακή της παράδοση δεν την άφηναν αμέτωχη στις δύσκολες στιγμές της χώρας. Το 1918 πήρε μέρος σε δύο αποστολές στην Ανατολική Μακεδονία για να βοηθήσει παλινοστούντες ομήρους από τη Βουλγαρία. Την ίδια ευαισθησία έδειξε κατά τη Μικρασιατική καταστροφή και τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Το 1905 η Πινελόπη Δέλτα γνώρισε τον Ίωνα Δραγούμη σε μια δεξίωση στην Αλεξάνδρεια και η έλξη μεταξύ τους υπήρχε αστραπιαία. Η Δέλτα ήταν ακόμη παντρεμένη ενώ προσπάθησε να καταπνίξει τον έρωτά της. Δεν ήθελε να δημιουργήσει στην πράξη ένα δεσμό προτού χωρίσει με τον σύζυγό της. Αποφασίζοντας να είναι ειλικρινής μαζί του, του εξομολογήθηκε τον έρωτά της για τον Δραγούμη. Η ενέργειά της αυτή δυστυχώς δεν βοήθησε την κατάσταση, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα διαζύγιο και οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Η σκέψη και η απόπειρα της αυτοκτονίας εμφανιζόταν συχνά ως η μόνη λύση. Σε μια επιστολή στις 27 Ιουλίου 1906 του έγραφε: «Μένω ακόμη ένα χρόνο, σου το έγραψα. Αν με θέλεις, ύστερα. Αν δεν αλλάξεις, Ίων μου, αν θέλεις τότε πάρε με. Και τώρα όμως, αν με ήθελες, δεν θα μπορούσα να σου πω πια όχι. Τώρα δεν ξέρω πια τι θα πει τιμή και λόγος και όρκος. Ξέρω πως στον κόσμο κάπου ζεις εσύ, πως με αγαπάς ακόμη, πως εσύ μπορείς να γίνεις δικός μου, όποτε σε φωνάξω. Ίων μου, δεν σε φωνάζω. Μα αν με θελήσεις ποτέ, ξέρεις που είμαι. Σε περιμένω πάντα και σ' αγαπώ σαν μύδια. Είσαι το μόνο δίλημα που ζει μέσα μου με φρικτή ένταση. Τα άλλα όλα πέθαναν. Η αγάπη σου τα σκότωσε. Μη με φοβηθείς. Αγαπώ άγρια, μα αγαπώ με φοβερή
Τέντρες, το χλωμό παιδί που με φίλησε στο στόμα, εκεί στα πεύκα. Ίον μου, θα πεις πως είμαι τρελή και το ξέρω, μα όπως εκείνο το βράδυ που πρώτη φορά με ξανάβλεπες, ύστερα από την πρώτη απόπειρα, ήσουν τρελός για μένα. Έτσι κι εγώ, είμαι τρελή για σένα. Και μεθώ και δεν ξέρω πια να λογαριάσω τι θα πει τιμή και λόγος. Ξέρω μόνο πως αγαπώ, τα ακούς Ίον, σ' αγαπώ, άγρια και θέλω την αγκαλιά σου και το στόμα σου, που φιλεί φρικτά. Σε θέλω όλον, όλον, δικό μου, για πάντα, και πονώ αλίπητα και ανυπόφορα και μου έρχεται να φύγω απόψε, πριν από το γράμμα μου, να μη σου μιλήσω πια, να μη σου γράψω. Σ' αγαπώ. Μόνο να έλθω εκεί, να ορμήσω στο σπίτι σου, να χυθώ στο λαιμό σου και χωρίς λέξη να πνίξω την αναπνοή σου, φιλώντας στο στόμα, ώσπου να κλείσεις τα μάτια σου και να πέσει το κεφάλι σου στον ώμο μου, χλωμό και αποκαμμένο, μισοπεθαμένο από συγκίνηση και πόνο και χαρά που σκοτώνει. Το ξέρω πως είμαι τρελή, μα η αγάπη κάποιον τρελαίνει. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής της Hellenic TV Τεχνόπολης. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος των 300 λιρών, μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε τα τηλέφωνα 0207 1244 057 και 074 1140 6562. Επαναλαμβάνω, 0207 1244 057 και 074 1140 6562. Ας φανταστούμε ένα κόσμο γεμάτο βιβλία και ας τον δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.